Συνεχίζουμε το Mediterranean Gastronomy Forum με την πιο ωραία περιοχή από όλες που θα δούμε σε λίγο, έτσι. Σεφ, καλωσόρισες. Κώστα, καλωσόρισες. Γεύσεις και αρώματα της μακεδονικής παράδοσης. Είναι αυτονόητο ότι η ποιοτική, με ιδιαίτερες αξιώσεις όσον αφορά στην εστίαση, στηρίζεται, το γνωρίζουμε όλοι, στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σεφ μέσα από τον πρωτογενή τομέα, παρουσιάζοντας με έναν άλλο τρόπο, με καινούργιες τεχνικές, καινούργια πιάτα. Πιστεύω ότι όλα αυτά συμβάλλουν σε πολλούς παράγοντες, Κώστα, έτσι, όσον αφορά και την οικονομία της χώρας μας. Είναι μια πολιτιστική ταυτότητα αυτή που δίνουμε κι εμείς. Γενικά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σε αυτό το μαραθώνιο που είμαστε στο Φόρουμ Γαστρονομίας εδώ και σήμερα και αύριο μέχρι τη Δευτέρα, είναι 12 περιφέρειες. Είναι και επίσης δύο εξαιρετικοί κοντινοί νομοί εδώ από το νομό Αττικής που θα παρουσιάσουν πολλά τοπικά προϊόντα. Λοιπόν. Καταρχήν να καλωσορίσω και τον Θανάση, τον κύριο Μπακάλι, έτσι. Καλώς όρισες, σεφ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάσεις με την παρουσία σου εδώ. Και πιστεύω να περάσουμε μία ώρα εκεί πάνω σε... Δημιουργική. Στο κομμάτι της γαστρονομίας. Λοιπόν, καλώς όρισες, λοιπόν, Κώστα. Καλώς σας βρήκα. Και τι είδα προηγουμένως. Καλά μας που είμαστε εδώ. Τι είδα προηγουμένως. Είδα ότι έχετε εξαιρετικές συνταγές να κάνετε. Έχετε εξαιρετικά προϊόντα από τη Μακεδονία μας. Μάλιστα. Έτσι, άκουσα... Έχουμε ετοιμάσει 4 συνταγές. Μακεδονικής κουζίνας με προϊόντα από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με ορεκτικό, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο και κρύο ορεκτικό, ζεστό ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο. Άρα ένα πλήρες μενού. Μάλιστα, ένα πλήρες μενού. Άκουσα κάτι για σπαράγγια, λέει, με μια ωραία περιοχή που είναι δισεύρετα, θα έλεγα, αλλά είναι παρά... Και... Είναι και αρχίζει να είναι και η εποχή τώρα για τα σπαράκια. Αρχίζει, γιατί με τον καιρό έτσι όπως είναι, αρχίζουμε και φοβόμαστε λίγο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε ετοιμάσει, ναι, σπαρακοκεφτέδες. Ένα ωραίο μπακαλιάρο, άκουσα κατόπιν. Μπακαλιάρο, δεν μπορούσαμε να μαγειρεύουμε μακεδονική κουζίνα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να μην μαγειρέψουμε μια αγιορείτικη συνταγή. Μπακαλιάρος αγιορείτικος. Εξαιρετικές συνταγές από τον αείμνηστο. Πάτερ Επιφάνιο, μας έχει διδάξει πολλά όσον αφορά την γαστρονομία. Έχουμε πάρει πολλά θετικά, γιατί είχε την απλότητα να μας μεταφέρει και να μεταβιβάζει μυστικά, που είναι δύσκολο, ξέρεις, από το Άγιο Όρος να μεταφέρεις πολλά μυστικά. Ήταν ο μοναδικός που κατάφερνε και έδινε τόσο πλούσια γεύση, με τόση απλότητα, έτσι. Με πολύ απλά υλικά. Έτσι, ακριβώς. Σε ένα καζάνι, με φωτιά, με ξύλα. Η διαχείριση, το μαγείρεμα σε αυτούς τις συνθήκες είναι βαθμό δυσκολίας πάνω από το 100. Ωραία. Έχουμε την τιμή όμως να έχουμε και τον αντιπεριφερειακό, τον κύριο Πάντο, τον Σωτήρη εδώ, κύριε Πάντο, αν έχετε την καλοσύνη, θα μου επιτρέψεις πριν ξεκινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουμε μέσα γαστρονομικές, ας το πούμε, παρουσίες που θα κάνουμε σε λίγο, αλλά πρέπει να μας ενημερώσετε λίγο στην Αθήνα εδώ, γιατί... Ναι. Έχετε καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια με εξωστρέφεια, παρουσιάζοντας εξαιρετικά προϊόντα με ωραίες συσκευασίες και ωραίες γεύσεις που έχουν προορισμό την εξαγωγή, έτσι. Και παράλληλα όχι και μόνο, την εμπόρια αγορά. Προφανώς, όλη την αγορά, όλο τον κόσμο. Είμαστε τυχεροί, είμαστε σε μια περιφέρεια, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η πιο δυναμική περιφέρεια στο πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα σε όλη τη χώρα. Επομένως, είναι η δουλειά μας και εύκολη και δύσκολη. Εύκολη γιατί έχουμε όλα τα προϊόντα, κυριολεκτικά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά είναι δύσκολη γιατί είναι η δική μας η δουλειά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, να μπορέσουν να δημιουργήσουν έτσι, να δώσουν μια υπεραξία στα προϊόντα τους, να γίνουν πιο εξωστρεφείς, στο βαθμό που φυσικά μπορούμε και στις αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα προβολής αγροτικών προϊόντων και του αγροδιατροφικού τομέα στην περιφέρειά μας. Έχει πολλά χρόνια που κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε δημιουργήσει μια δράση, τη μακεδονική κουζίνα, με συνταγές από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϊόντα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως σε όλη την Ελλάδα φυσικά και σε όλο τον κόσμο, η πανδημία μας πήγε λίγο πίσω. Αλλά βλέπω και από την φετινή εξαιρετική εκδήλωση της Food Expo ότι
ο κόσμος διψούσε να ξαναβγεί στην αγορά, να το πω έτσι, και πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνετε εδώ του ΣΕΦ. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δοκιμάσουμε τις συνταγές με τα προϊόντα από την περιοχή μας. Έχουμε μαζί μας εδώ και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουμε 26 επιχειρήσεις έχουν έρθει με την περιφερειά μας. Σημαντικό, σημαντικό. Στην συγκεκριμένη έκθεση, τη Food Expo. Και κάποιοι από αυτούς είναι εδώ μαζί μας να παρακολουθήσουν, χρησιμοποιούνται και τα προϊόντα τους. Να τα δοκιμάσουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω καταρχήν και μας τιμάτε με την παρουσία σας εδώ, αλλά όλο αυτό το γίγνεσθε γενικά με το Mediterranean Gastronomy Forum γίνεται για αυτούς τους ανθρώπους του πρωτογενής τομέα. Εγώ θα ήθελα να είναι παρόντες εδώ ο κύριος Τσίκουρης, ο κύριος Νικέζης, γιατί παράλληλα θα έχουμε και κάποιες κουβέντες και αν έχετε την καλοσύνη καθίστε και εσείς δίπλα μας. Βεβαίως. Και σταδιακά θα φωνάζουμε όλους τους ανθρώπους της παραγωγής, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές γενικά στο Food Expo. Αυτοί μας δίνουν το έμβασμα για να δημιουργούμε και εμείς, σεφ, αρκετά εξαιρετικά προϊόντα. Πρωτογενής παράγοντας. Δεν θα σε διακόψω. Έχεις από εδώ και πέρα όλη τη διάθεση του χρόνου μαζί σου για να δημιουργήσεις αυτά τα εξαιρετικά εδέσματα που έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με την πρώτη συνταγή, η οποία είναι ταμπουλέ. Είναι πληγούρι με διάφορα μυρωδικά, στα οποία μέσα θα προσθέσουμε και μύδια, σοταρισμένα μύδια. Έτσι, η συνταγή εδώ πέρα έχουμε το πληγούρι, έχουμε προσθέσει αρκετά μαϊντανό, ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι, κόκκινο πιπέρι και φυσικά ελαιόλαδο, καλάτι και πιπέρι. Στείνουμε στο πιάτο μας όσο ο Θανάσης ετοιμάζει τα μύδια. Στα μύδια αυτό που θα κάνουμε, θα σβήσουμε, έχουμε φτιάξει μουστάρδα με λεμόνι, για να το φτιάξουμε, να το εμπλουτίσουμε και να κάνουμε μία μορφή σάλτσας. Έτσι, για να το κάνουμε, να μην στήσουμε μόνο το πληγούρι. Άρα θα μου επιτρέψεις, σεφ, ότι ένα γευστικό, θα έλεγα, δημιούργημα δεν μπορεί να διεκδικήσει την ελληνικότητα, έτσι, γιατί μιλάμε για ελληνικά προϊόντα, άρα την ελληνικότητα πρέπει να την αποκτήσει και να έχει ένα χαρακτήρα ελληνικής κουζίνας, που πρέπει να στηρίζεται πάνω στα ελληνικά προϊόντα, έτσι. Σημαντικό. Σημαντική παράμετρος. Πρέπει να στηριζόμαστε στην πρώτη ύλη, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι ελληνικά προϊόντα. Έτσι. Να έχει την ελληνικότητα αυτή που λέμε όλοι. Να έχει την ταυτότητα. Τι πιο όμορφα από τα. Στη συγκεκριμένη συνταγή, πέρα από το πληγούρι, όλο το υπόλοιπο είναι η δροσιά που θα μας φέρει τα λαχανικά και τα μυρωδικά που θα έχουμε και σε συνδυασμό με τις οξύτητες που θα έχουμε από τα μύδια, θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Άρα η εξέλιξη, θα έλεγα, της ελληνικής κουζίνας επιβάλλει αποδοχή νέων υλικών, νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε και εμείς, σεφ, έτσι. Ναι, διαμορφώνουμε. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και προχωράμε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, θα σου πω γιατί, Κωστή. Γιατί θεωρώ ότι η ελληνική κουζίνα αρχίζει πλέον ξέχωρα από την τοπική κουζίνα που σε όλη την Ελλάδα υπάρχει, αλλά η ελληνική κουζίνα έχει πάρει την ανηφόρα που λένε και έχει στόχους, ναι, υψηλούς. Ξανακερδίζει, δηλαδή, σημαντικό έδαφος, γιατί σε κάποιο πριν μερικά χρόνια πήγε να χαθεί, αλλά κερδίζει σημαντικό έδαφος και γυρνάμε στην παράδοση. Γυρνάμε στην παράδοση, γυρνάμε στην απλότητα, γυρνάμε στις έντονες γεύσεις. Γιατί είμαστε Ελλάδα, έχουμε οι γεύσεις και όλα αυτά που παράγουμε, όλα αυτά που δημιουργούμε, όλες αυτές τις συνταγές είναι εξαιρετικές οι γεύσεις και γι' αυτό και είναι παγκοσμίως γνωστή. Χαρακτήριζα πριν λίγα χρόνια ότι η ελληνική κουζίνα ήταν ως εξής, ότι ήταν μια εξαιρετικά ωραία γυναίκα, αλλά κακοντυμένη. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχει πάρει την θέση που της αξίζει την υψηλή γαστρονομία. Δεν νοείται να πας σε ένα εστιατόριο στο εξωτερικό και δεν νοείται να μην βρεις ελληνικά προϊόντα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή πρόσφατα ήμουνα στη Λιόν, στο Παρίσι, που υπήρχε, είναι ο ναός της γαστρονομίας εκεί πέρα, με Paul Bocuse και όλη αυτή τη διαδικασία, ξέρεις, των σεφ που δημιουργούν, και είδα λάδι ελληνικό, το παξιμάδι ελληνικό, παξιμάδι, τα αρωματικά. Πρόσεχε να δεις, απλότητα, τα απλότητα, αυτό που λέμε. Τι πιο απλό από ένα παξιμάδι εξαιρετικής ποιότητας, ραντισμένο με ελαιόλαδο, με λίγα φρέσκα μυρωδικά από πάνω. Έτσι, αυτό είναι γκουρμέ. Δηλαδή, μην παρεξηγούμε και τη λέξη γκουρμέ. Γκουρμέ σημαίνει έντονες γεύσεις, έντονα στοιχεία. Απλά. Αναμνήσεις, όλα αυτά. Έτσι. Okay. Λοιπόν, συνέχισε, Κώστα, όσον αφορά τη στέγη. Λοιπόν, ξεκινάω, στείνω, έχω στήσει το πληγούρι. Εδώ θα βάλω. Τα μύδια. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
Ο γύρος της Θεσσαλονίκης τώρα. Τι συναντάμε εκεί πέρα, κάνοντας ένα γαστρονομικό, ας το πούμε, ταξίδι στη Θεσσαλονίκη? Γιατί θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη έχει κερδίσει γενικά την κουζίνα. Έχει εξαιρετικούς χώρους εστίασης, εξαιρετικά ξενοδοχεία, αλλά και έχει και εξαιρετικούς δημιουργούς. Έχει εξαιρετικούς συναδέλφους που παντρεύουν όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθούν αρκετά, έτσι, μάλιστα. Προσπαθούν, καταγράφουν. Είναι μεγάλο θέμα σήμερα εμείς να καταγράφουμε συνταγές, να δημιουργούμε νέες, ας το πούμε, τεχνικές και νέες παρουσιάσεις, αλλά με γνώμονα την απλότητα. Στηριζόμενοι κατά κύριο λόγο στην παράδοση και στην τοπική κουζίνα. Πολύ σημαντική παράμετρος. Οι αναμνήσεις γενικά, όλοι το γνωρίζουμε ότι μας φέρνουν αρώματα και γεύσεις από τη γιαγιά μας, από τη μητέρα μας. Γενικά όλο αυτό το πρωινό ξύπνημα της Κυριακής, έτσι. Για θυμίσου το κρεμμύδι πώς μύριζε όταν κοιμόμασταν, που είχε μια ωραία μυρουδιά που όλοι το έχουμε ακόμα σήμερα. Τώρα είναι πολύ καλή πάσα αυτό που είπαμε, για το λόγο του ότι όλοι μας, επαγγελματίες και εμείς, δεν γεννηθήκαμε γνωρίζοντας να μαγειρεύουμε. Μεγαλώσαμε γνωρίζοντας να τρώμε. Έτσι. Άρα τι σημαίνει, ο καθένας τα βιώματά του, τα γευστικά βιώματα τα έχει από τις γεύσεις και από το τραπέζι, το οικογενειακό και το κάθε μεσημέρι, όλο αυτό που μαζευόμασταν και τρώγαμε στο σπίτι μας. Άρα τα πρώτα βιώματα είναι από εκεί. Έτσι. Άρα οι αναμνήσεις και όλα αυτά που δημιουργούνται έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα. Εκεί χτίζουμε, πατάμε πάνω εκεί και χτίζουμε και προχωράμε. Okay. Μπουγάτσα λοιπόν με κρέμα αρωματισμένη, έτσι. Βεβαίως. Την έχουμε συναντήσει αλμυρή γλυκιά. Έτσι, ποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, ότι η μπουγάτσα δεν είναι μόνο γλυκιά. Είναι αλμυρή γλυκιά. Και γιατί αλμυρή... πάρα πολλοί μπερδεύονται την μπουγάτσα. Τόνισα... Περιμένουν να δουν μόνο το γλυκό. Τόνισα ότι είναι και αλμυρή και γλυκιά. Okay. Το μπουγιουρδί, έτσι, που είναι δικό του brand name, ας το πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Τις λαχανοτολμάδες. Τον αγιορείτικο μπακαλιάρο που σίγουρα τον αναπτύσσει με μια άλλη λογική και με μια άλλη δημιουργία, η επόμενη συνταγή που κάνεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι, κύριε Αντιαβερνέργα, ότι χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, την περιοχή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, φυσικά. Και στον χρόνο που υπάρχει και δεδομένου ότι είναι 4 συνταγές, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά ναι. Και όπως και η συνταγή ειδικά του πατέρα του Επιφάνιου, ο οποίος πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ. Όχι, βοήθησε, ήταν. Την περιφέρεια τη δική μας τουλάχιστον, έτσι, για τις προσπάθειες που κάναμε σε όλες τις εκθέσεις που ήμασταν. Στο συνταγολόγιο της μακεδονικής κουζίνας, σε οποιαδήποτε δράση, όποτε του ζητήσαμε, οτιδήποτε ζητήσαμε, πραγματικά ήταν εκεί, ήταν δίπλα μας, συμμετείχε. Δεν έχουμε λόγια για να τον ευχαριστήσουμε. Να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος. Ήταν υποχρέωσή μου σήμερα να μνημονεύσουμε τον πάτερ, γιατί ήταν και προσωπικός μου φίλος και συνεργάτης. Και θα έλεγα ότι είχαμε συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής γαστρονομικά με κατά. Σε τεράστιο βαθμό. Πολλά πράγματα, δηλαδή το πρωινό που κάναμε στη Χαλκιδική και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τη βάση, ας το πούμε, με τους ανθρώπους. Πριν μιλήσουμε, να πούμε ότι το πρώτο μας πιάτο είναι έτοιμο. Λοιπόν. Πριν δώσουμε, για να τους δώσουμε όλο τον χρόνο. Λοιπόν. Σεφ, για να πούμε μια λεκτική επικοινωνία τώρα εδώ, είπαμε. Αυτό που περιέγραψα νωρίτερα. Το έχουμε αποδώσει στο πιάτο. Okay. Αυτό που θέλουμε, ότι αυτό που θα διαβάσουμε στην περιγραφή μας, θα το δούμε μπροστά μας. Ωραία. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Άρα έχουμε τα ωραία μύδια. Έχουμε τα μπουλέ, είναι πληγούρι με τα μυρωδικά και τα λαχανικά και το κόκκινο πιπέρι. Έχουμε τα μύδια. Έχουμε τη σάλτσα που είπα με λεμόνι για να βοηθήσουμε και να δώσουμε τις οξύτητες που πρέπει. Και έχω δώσει χρώμα με λίγο μετάνιο και με λίγο ντοματίνι. That's all. Θα σας παρακαλέσω ένα χειροκρότημα για τον δημιουργό, γιατί είναι εξαιρετικό το πιάτο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ. Πολύ γευστικό. Άρα συνεχίζεις, σεφ, με την προχωράμε στη δεύτερη συνταγή όσο. Εγώ θα έχω την τιμή τώρα να μιλάω με ανθρώπους της παραγωγής. Ο κύριος Τσίκουρας. Τσικούρης. Εξαιρετικό αγουρέλιο. Ναι. Πληροφορήθηκα. Είμαι ο παραγωγός αυτού του αγουρέλαιου. Αξίζει τον κόπο να το κρατάμε. Βλέπετε ότι οι συσκευασίες και μόνο συγχαρητήρια, ναι, είναι το αμπαλάζ που λένε και οι φίλοι μας οι Ιταλοί, ότι ένα προϊόν, αν δεν έχει καλό αμπαλάζ, δεν πουλάει. Έτσι. Έτσι, άρα θεωρώ ότι το πρώτο κομμάτι είναι η συσκευασία και σίγουρα το προϊόν που έχει μέσα. Ωραία, το κρατάω αυτό. Κρατήστε το, έχω. Θέλω να το, με ενδιαφέρει να το δοκιμάσετε για να το. Εγώ θα ήθελα το εξής, δηλαδή ας μας βοηθήσετε λίγο κι εμείς που είμαστε το κομμάτι της γαστρονομίας, γενικά για την παραγωγή σας. Δηλαδή η συγκομιδή. Ναι. Καταρχήν, για να κάνουμε μια ωραία συσκευασία, πρέπει να πιστέψεις στο προϊόν που παράγεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να το βάλεις μια ωραία συσκευασία και να μπορέσεις να περπατήσεις και στην αγορά. Γιατί όσο να είναι και η συσκευασία, παίζει το ρόλο της.
Είναι ένα γουρέλο από χονδροελιά Χαλκιδικής. Είμαστε από τη Χαλκιδική. Η χονδροελιά την έχουμε συνηθίσει από τη βρόσιμη την ελιά. Ακριβώς, ναι. Που είναι πολύ νόστιμη. Παράλληλα όμως βγάζει και ένα πολύ ωραίο γουρέλαιο. Μαζεύουμε τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Τέλη Σεπτεμβρίου, πιο νωρίς από άλλες περιοχές από ό,τι βλέπω στην Ελλάδα. Έτσι. Για να είναι άγορες οι ελιές, για να βγει ένα γουρέλαιο το οποίο να έχει πάρα πολλά πλούσια χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο, καταρχήν είναι βιολογικό, κάνουμε πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια. Είναι πλούσιο σε πολυφενόλες, που έχει ισχυρισμό υγείας, την περιοκτικότητα από τις πολυφενόλες που είναι πάρα πολύ υψηλές, έχει βιταμίνη ε, ισχυρισμό βιταμίνης ε. Δηλαδή, εκτός ότι είναι ένα healthy προϊόν, εκτός αυτού καταφέρνουμε να έχει ένα πολύ πλούσιο αρωματικό προφίλ. Δηλαδή, το φρουτόδιο είναι στο 5,5, το πικάντικο και το πικρό είναι γύρω στο 5-5,5 και αυτό, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά στα οργανοληπτικά όσον αφορά την γεύση του ελαιολάδου. Και καταφέρουμε να κάνουμε ένα μονοπικιλιακό προϊόν, αγουρέλαιο, το οποίο ξεχωρίζει κιόλας στην Ελλάδα, γιατί σαν μονοπικιλιακό από χονδροελιά Χαλκιδικής είναι το μοναδικό βιολογικό με όλα αυτά τα πλούσια χαρακτηριστικά. Και μπορεί να ανταγωνιστεί και άλλες ποικιλίες όπως την Κορονέικη και το Μανάκι και κάποιες άλλες ποικιλίες. Άρα δεν θέλει πολύ κόπο, θα έλεγα. Θέλει μεράκι. Για να έχει ένα εξαιρετικό ναι. προϊόν. Να πω ότι σίγουρα... η απόδοση γύρω στα 10 κιλά ελιές πράσινες μας βγάζουν ένα κιλό λάδι, ένα κιλό αγουρέλαιο. Δηλαδή η απόδοση είναι πολύ χαμηλή, αλλά είναι εξαιρετικό όσον αφορά και διατροφικά και γευστικά. Διατροφικά όλοι γνωρίζουμε ότι στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής είναι πάνω. Ναι, έτσι όλοι το γνωρίζουμε, άρα έχετε ένα του εκεί πέρα. Το πρωτόλαδο που λέγανε παλί ήταν το πρώτο, όταν μαζεύανε τις ελιές, τις πρώτες ελιές, τις πράσινες, επειδή δεν προλάβαιναν μέχρι να οριμάσουν, μαζεύανε. Το κρατούσαν για το σπίτι. Ναι. Και ήταν το αγουρέλαιο. Δηλαδή η βάση. Φανταστείτε τότε με τους μήλους που ήταν ψυχρής έκλειψης, εννοείται και αυτό είναι ψυχρής έκλειψης, έσπαγε ελιά και τραβούσαν το λάδι. Μάλιστα. Ψυχρή έκλειψη και τότε και τώρα. Είναι γνωστή. Από ποια περιοχή είναι, από τη Χαλκιδική? Είμαστε από τη Χαλκιδική, αρχές του Δευτέρου Ποδιού. Μάλιστα. Προς Σιθωνία δηλαδή. Ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε σήμερα. Καταρχήν είμαστε στη διάθεση, αν υπάρχει κάποια απορία από εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, είμαστε στη διάθεσή σας να επέμβετε. Για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες. Εκτός αν τα λέμε τόσο ωραία που γινόμαστε. Και όποιος θέλει να το γευτεί, μπορεί να έρθει να μας επισκεφθεί στο περίπτερό μας. Γιατί όχι, πες το. Έχουμε το περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας. Που εκεί είναι όλα τα προϊόντα. Δίπλα λοιπόν ακριβώς είναι ο κύριος Μικέζης. Γεύσεις λοιπόν από ταχίνι. Έτσι, το βασικό προϊόν είναι η ταχίνι και έχουμε πολλά παράγωγα. Αυτό. Okay. Να με επιτρέψετε να σηκωθώ. Γιατί όχι. Εγώ είμαι ο Τρίφωνας ο Νικέζης, να καλησπερίσω και το κοινό μας. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Η εταιρεία μας λέγεται Γεύσεις Νικέζη. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία για το Mediterranean Gastronomy Forum. Πολύ σημαντικό πολύ. Και πάντα με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να πω δύο λόγια για μας, γιατί είμαστε μια καινούργια εταιρεία και είναι η πρώτη μας συμμετοχή κιόλας και στην Food Expo. Η εταιρεία λέγεται Γεύσεις Νικέζη. Το project ουσιαστικά ξεκίνησε. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Το project ουσιαστικά ξεκίνησε το 2016 από τον πατέρα μου, από τα Γιαννιτσά Πέλλας. Και από πέρυσι ουσιαστικά αναλάβαμε εγώ και ο αδερφός μου ο Γιάννης, ο οποίος είναι και τεχνολόγος τροφίμων, βρίσκεται εδώ στο κοινό. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Πέρυσι κάναμε rebranding, λέμε για τη συσκευασία, το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Εμείς επενδύσαμε σε αυτό και. Το βασικό μας μέλημα είναι ουσιαστικά η ποιότητα των προϊόντων μας να φαίνεται ουσιαστικά και στην ετικέτα, να αποτυπώνεται αυτό και στην ετικέτα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το ταχύνι είναι το νούμερο ένα στο προϊόν μας. Είναι από σουσάμι δικής μας παραγωγής. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν επίσης και το φυσικό βούτυρο, η πάστα φουντουκιού και η πάστα αμυγδάλου. Που είναι μία κατηγορία προϊόντων μας, τα λεγόμενα και είναι στην κατηγορία των superfoods. Και η δεύτερη κατηγορία μας, που είναι πάλι σε δική μας καλλιέργεια στα Γιαννιτσά, είναι τα προϊόντα από Δίκο Κοσιτάρι. Είναι το αλεύρι και τα ζυμαρικά. Είναι όλα από... είναι 100% ολικής άλεσης. Προσπαθούμε να τα κρατήσουμε όσο πιο άγνα γίνεται, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς οτιδήποτε άλλο.
Και όποιος θέλει μπορεί να μας βρει στη Θεσσαλονίκη, είναι το κατάστημα αλιαμική μας και η έδρα μας. Και φυσικά υπάρχει και το e-shop σε όλη την Ελλάδα, σε 70 καταστήματα delicatessen τέτοιου είδους. Και θα χαρούμε να σας δούμε στο stand μας στο κομμάτι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο C18 βρισκόμαστε εμείς. Εξαιρετικά αυτά που ακούσαμε όλα. Είναι ένας θησαυρός, θα έλεγα, από την περιοχή της Καλκιδικής. Αλήθεια, με το αγροτικό καλάθι που έχετε δημιουργήσει, από ό,τι έχω μελετήσει, έχετε δημιουργήσει ένα καλάθι των αγροτικών προϊόντων. Αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι τέτοια προϊόντα δίνουν την εξαιρετική, θα έλεγα, αξία της κάθε περιοχής, του κάθε ξενοδοχείου, του κάθε καταλήμματος που υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία. Και μέσα από αυτό το κομμάτι υπάρχει μια επικοινωνία. Δηλαδή, υπάρχει μια επικοινωνία με όλους εμάς τους δημιουργούς, έτσι, σεφ. Για το αγροτικό καλάθι μιλάω, που όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια δημιουργεί, θα έλεγα, για μας, ας το πούμε, μια εικόνα των προϊόντων της περιοχής, που έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα. Μάλιστα, μας ξεκαθαρίζει τα ιδιαίτερα προϊόντα. Και όχι μόνο. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια είναι εξαιρετική που κάνουν και δεν το κάνει μόνο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το κάνουν όλες τις περιφέρειες. Που έχουμε και εμείς σας σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τέτοιου είδους βοήθεια. Μαθαίνουμε ενημέρωση. Έτσι. Καταρχήν, Θανάση, δεν μιλάμε καθόλου μαζί, βλέπω. Έχεις ασχοληθεί με το κομμάτι της δημιουργικότητας. Να πάρουμε το μικρόφωνο, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Να πάρω ένα λεπτό το μικρόφωνο και έρχομαι σε εσάς. Θανάση, καταρχήν καλώς όρισες. Είναι τιμή για μας, τουλάχιστον, να σε βλέπουμε από κοντά και να συνεργαζόμαστε. Εγώ συνεχίζω. Για μένα μεγάλη τιμή. Να είσαι καλά. Όλη αυτή την προσπάθεια τώρα που γίνεται γενικά με όλη αυτή τη... Δηλαδή, εμείς είμαστε εδώ να αναδείξουμε προϊόντα του πρωτογενή τομέα, να τα βάλουμε στις συνταγές μας, να τα σταθεροποιήσουμε, να τα σταντάρουμε, να τα κοστολογήσουμε κτλ. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο στον χώρο της γαστρονομίας αυτό που γίνεται και όσον αφορά το κομμάτι της δικής μας εκπαίδευσης. Γιατί κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η εκπαίδευση σε εμάς είναι επάπειρο, έτσι δεν γίνεται να μην παρακολουθούμε την αγορά και όλα αυτά. Σίγουρα πάντα μαθαίνουμε όσο γνωρίζουμε και να είμαστε και σίγουρα είναι πολύ καλό που αναδεικνύουμε και τα προϊόντα μας. Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα. Δεν το λέω επειδή είμαι Έλληνας, αλλά έχουμε εξαιρετικά προϊόντα και τα τελευταία χρόνια πραγματικά πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή γίνεται και ένα πάντρεμα με τους σεφ, δηλαδή με όλους εμάς τους συναδέλφους. Μεταξύ μας τουλάχιστον, εγώ ξέρω ότι με πολλούς συναδέλφους μιλάω από όλη την Ελλάδα. Όλοι θέλουν να μάθουν κάτι από την περιοχή, γιατί έχει την ελληνικότητα, θα έλεγα, και αυτό πουλάει σήμερα. Ναι, σαφώς. Να το περιγράφει λεκτικά στο μενού του. Δηλαδή να περιγράφει, ξέρω εγώ, ότι το κρέας είναι από την τάδε περιοχή, το τυρί από την τάδε περιοχή. Είναι σημαντικό. Νομίζω ότι πλέον και το κοινό μας είναι πιο εκπαιδευμένο, να το πω. Και θέλει να ξέρει και περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θεωρώ τώρα ο Έλληνας πλέον έχει μάθει να γεύεται, να ξεκουράζει. Φυσικά. Έτσι, πάνε οι εποχές που γνωρίζαμε και υπήρχε μια αμηχανία σε ένα πιάτο μπροστά όταν το βλέπανε. Αμηχανία και από εμάς πώς να το προβάλλουμε, αλλά και αμηχανία πώς θα το φάνε. Έτσι. Φυσικά. Αλλά σήμερα έχει ξεπεραστεί αυτό. Νομίζω, θεωρώ ότι σήμερα ο σεφ πρωτοστατεί να πουλάει τα προϊόντα του. Δεν ξέρω αν με καταλάβες. Δηλαδή να πουλάει τα πιάτα του. Δηλαδή η γενιά μας κατάφερε το σεφ να τον βγάζει στο σαλόνι. Ναι. Να επικοινωνεί με τον πελάτη, να του προτείνει κρασιά, αλήθεια, να του προτείνει πιάτο. Δηλαδή γίνεται εξαιρετική προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε πού θα μας οδηγήσει. Κοιτάξτε, αισιοδοξία να υπάρχει. Σεφ. Ναι, όχι, προς το καλύτερο ελπίζουμε. Σε ευχαριστώ, Θανάση, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Εγώ. Λοιπόν, σεφ, λοιπόν, εξαιρετική παρουσίαση εδώ. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, σπαραγωκευτέδες. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Έτσι. Δεν γίνεται. Έχουμε... Σεφ, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Η απλότητα, είπαμε και πριν, σπαράγια λοιπόν, είναι ένα κεφτέ από κεφτεντάκια, ας το πούμε. Είναι κεφτεντάκια, αλλά έχει σπαράγια. Έχουμε βοηθήσει με κάποια μυρωδικά μέσα. Έχουμε βάλει άμυλο για να γίνει πατάτα. Έτσι, έχουμε κάνει μια μορφή πατάτας για να δέσει, μάλιστα. Τυρί, μυρωδικά και σπαράγια λεσμένα. That's all, η απλότητα. Και έχουμε βοηθήσει και με μια όξινη υφή, wait, όξινη υφή, την οποία θα πάρουμε αντί για dressing, γιατί συνήθως το έχουμε συνηθίσει το συσσαγωγικά κεφτεδάκι να συνοδεύεται με ένα τυπάκι on the side. Εμείς τι έχουμε κάνει, το έχουμε βάλει μέσα και έχουμε φτιάξει μια υφή να πατήσει πάνω το κεφτεδάκι, έτσι ώστε όλα αυτά, με το που το κεφτούμε, να παίρνουμε μια ολοκληρωμένη γεύση. Εξαιρετική και τελειώνοντας, ραντίζουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο. Πιο πολύ για να γυαλίσει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Βουαλά.
Κυρία μου. Κυρία Σύση. Κυρία μου. Παρακαλώ. Κυρία Σύση είναι εξαιρετική συνεργάτης. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχει συμβάλει αρκετά, θα έλεγα, στο κομμάτι της γαστρονομίας να την προωθήσει. Είναι κοντά μας και ο Θοδωρής ο Βλάχος. Σεφ, καλώς όρισες. Και εσύ πρωτοστάτης σε όλη αυτή την προσπάθεια με πολλούς άλλους σαν συνδιπόροι στην γαστρονομία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Είπατε προηγουμένως και μου έκανε εντύπωση. Ήρθατε εδώ με έναν τρόπο. Παιδιά, λέει, αυτή η Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι μοναδική. Είναι μεγάλη υπόθεση να πιστεύεις το προϊόν σου. Ένα λεπτό να σας φέρω και το μικρόφωνο για να, γιατί με ενδιαφέρει η κουβέντα που κάναμε πριν. Κωστή, έχω το μικρόφωνο από εκεί. Okay. Από εκεί. Λοιπόν, καταρχήν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο. Πέστε, εγώ τα αφήνω όλα σε εσάς τώρα. Έχετε το λόγο να μας αναδείξετε το προϊόν λεκτικά. Ωραία. Εγώ είμαι ο πατέρας αυτής της ελιάς. Είναι η σταφυδάτη ελιά Χαλκιδικής, η νούμερο ένα, η μεγάλη. Τα 100 κομμάτια ελιάς, 1 κιλό ελιάς, η οποία αφυδατώνεται και γίνεται επίκριση μόνο με αλάτι, σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο, πράγμα που σημαίνει το λάδι που περιέχει η ελιά αυτή δεν καταστρέφεται καθόλου, δεν αλλοιώνεται το λάδι της, δεν ταγιάζει που λέμε το παραδοσιακό. Και έχουμε πετύχει να βγάλουμε το κουκούτσι από αυτή την ελιά και να τη γεμίσουμε με 5 διαφορετικές γεύσεις. Είναι το αμύγδαλο, με αμύγδαλα δικά μας και η ελιά δικιά μας. Είναι με σκόρδο, είναι με καυτερό πιπεράκι μέσα, πιπέρι, είναι με πορτοκάλι, μια πολύ καινούργια γεύση. Δεν υπάρχει σε ελιά πράσινη γεμιστή με πορτοκάλι και γεμιστή με λεμόνι. Είναι διατροφικά προϊόν πολύ ανεβασμένο. Δεν έχουμε κάνει, είμαστε καινούργια επιχείρηση, μικρή, δεν θα είναι προϊόν ποτέ για πολλούς. Δεν μπορείς να βγάλεις μεγάλη παραγωγή, όπως από την πράσινη ελιά. Το τονάζει είναι πάρα πολύ λίγο πάντα θα είναι. Όσο και να το ζητάνε οι πελάτες, δεν μπορείς να το βγάλεις πολύ. Και τώρα περιμένουμε τις αναλύσεις για πολυφενόλες και για τις βιταμίνες που περιέχει αυτή η ελιά. Γιατί είμαι βέβαιος από την πείρα που έχω ότι πρέπει να έχει και αντιοξειδωτικά πάρα πολλά. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε στο στάδιο της Κεντρικής Μακεδονίας, να δείτε τη γεύση, πώς είναι και χωρίς κουκούτσι μόνο, μόνο την ελιά χωρίς κουκούτσι. Βγάζουμε επίσης πάστες, 4 πάστες, με βασιλικό, με δυόσμο και με καυτερό. Και σκέτο η πάστα μόνο με αγουρέλιο μέσα, υπάρχει λάδι στην πάστα και αγουρέλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ανέχετε και λίγο το μικρόφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο προϊόν, μόνο λάδι και ελιά. Και τώρα θα βγάλουμε μαρμελάδα από αυτή την ελιά, την ίδια ελιά πάλι, μαρμελάδα και πέστο, αλαζέλια, βασιλικό και σκόρδο και ελιά. Βίγκα διατροφή αυτό, δεν υπάρχει τυρί μέσα και αγουρέλιο, δεν έχει υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο πρωί. Αυτό δεν πιάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γενικά το προϊόν της ελιάς σε όλη την Ελλάδα, αλλά εσείς μας είπατε με δύο λέξεις ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, έτσι. Είναι το κουκούτσι, το έχετε αφαιρέσει. Βγήκε το κουκούτσι, μου είπατε πριν. Τρώγεται εύκολα. Αλήθεια, πόσες φορές τρώμε σαλάτα και δεν έχουμε πάθει το πρόβλημα αυτό με την ελιά. Άρα μας δίνεται μια λύση εύκολη πλέον σε εμάς να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές παρασκευές. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, σεφ, συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε. Έχεις το λόγο τώρα. Συνεχίζουμε με την επόμενη συνταγή. Μπακαλιάρος αγιορείτικος. Έχουμε εξαλμυρίσει τον μπακαλιάρο. Τον έχουμε βάλει εδώ, τη σοτάρουμε. Η απλότητα πια είναι, συνοδεύεται με δαμάσκηνα και με πατάτες. Εμείς στη συγκεκριμένη συνταγή έχουμε αντικαταστήσει τις πατάτες έχουμε κάνει κύβους πατάτες. Θα το βάλουμε για να διακοσμήσουμε. Έχουμε κάνει άχυρο πατάτες για να έχουμε το τραγανό στοιχείο από πάνω. Αλιμέτε. Μάλιστα. Αλιμέτε λέμε εμείς σε σεφ. Άχυρο. 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 Εσύ τι μας... Πάει. Μόνο που είναι άχυρο στο χέρι αυτό, όχι στο μαντολίνο.
Είναι χειροκίνητο, άχυρο. Όχι μαντολινάτο. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε μία σάλτσα. Η σάλτσα ποια θα είναι? Θα είναι από τα... θα βάλουμε τα μπαχαρι... θα έχει κανέλα, θα έχει φιλοδάφνης, θα έχει πελτέ ντομάτας. Θα βοηθήσουμε και με λίγο ντοματίνι. Και όλα αυτά τα αρώματα στη σάλτσα θα είναι μέσα και θα δέσουμε. Όπως και το κρεμμύδι, γιατί η βασική συνταγή έχει και κρεμμύδι. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα σοτάρουμε ξεχωριστά το κρεμμύδι. Θα μαγειρέψουμε συσταγωγικά ξεχωριστά το κρεμμύδι και θα κάνουμε ένα υπόστρωμα να πατήσει από πάνω το ψάρι. Δημιουργείς εξαιρετικά πράγματα. Καλωσορίζουμε και το Γιώργο το Δαμιανάκη από την Κρήτη. Καλώς όρισες, Γιώργο. Βλέπω ιδιαίτερες, θα έλεγα, προσωπικότητες της γαστρονομίας. Δημιουργείς πράγματα. Πρόσφατα έχεις βραβευτεί και από ό,τι πληροφορήθηκα. Συγχαρητήρια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με τα προϊόντα της... Ναι, όσο προχωράω εγώ. Ωραία, σοτάρεις. Άρα, μάλιστα, συνεχίζουμε, έτσι. Το ψάρι γίνεται εδώ, το κρεμμύδι εδώ. Θέλουμε 5 λεπτάκια. Είναι μια διαδικασία που δεν απαιτεί ιδιαίτερο... Δεν απαιτεί πολύ χρόνο μαγειρέματος. Αλλά είναι πολύ γρήγορα και αλαμενίδες. Είναι πολύ γρήγορα αλαμενίδες, μάλιστα. Όλα αυτά, άμα υπάρχει προετοιμασία. Το προτείνεις να το βάλουμε σε ένα ιδιαίτερο μενού αλακάρτ? Σε ένα ιδιαίτερο αλακάρτ, ναι, με τις αντίστοιχες προσθήκες και τις αντίστοιχες. Και ο κάθε επαγγελματίας, ο κάθε συνάδελφος να κάνει τις συνταγές, τις αλλαγές που θα το προσαρμόσει στα μέτρα του. Αρκεί μας ενδιαφέρει η κοινή ιδέα, να μην ξεφύγουμε από τα βασικά υλικά. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι πρέπει πλέον όλοι μας να δούμε την κουζίνα, αυτό που λέγαμε πριν με τις αναμνήσεις των γεύσεων, με τα μαγειρευτά φαγητά κτλ. Πώς εμείς λοιπόν πρέπει να τα δημιουργούμε σε στυλ αλαμινιούντ? Γιατί όλοι έχουν το πρόβλημα, ωραία, μαγείρεψα σήμερα, τι να το κάνω αύριο, αν δεν το πουλήσει. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι λύσεις στη συνταγή που κάνεις και είναι ένα βήμα. Είναι λύση, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τον πελάτη να τρως το ψάρι, ας πούμε, άμα μείνει σε ένα μπουφέ. Όσο και να θέλουμε να το αποφύγουμε, αναγκαζόμαστε όλοι και το κάνουμε. Αλλά άμα μείνει μισή ώρα, 40 λεπτά, φεύγει η υγρασία του. Δεν χαλάει, δεν παθαίνει κάτι. Αλλά η υγρασία του δεν είναι η ίδια όπως άμα το βγάλουμε αλακάρτ, αλαμινούτ και δοκιμάσουμε το ψάρι. Έτσι. Έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ ζουμερό και έχει κρατήσει όλα τα υγρά. Δεν έχει κρατήσει τίποτα. Μέσα. Άρα αυτομάτως έχει κρατήσει και τη γεύση. Έτσι. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σε αντίθετη περίπτωση φεύγουν στο μπουφέ. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτό, αλλά πρέπει να. Και σε αυτό προσαρμοζόμαστε. Το κομμάτι... Προσαρμοζόμαστε. Και σε αυτό το κομμάτι... Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις και σε αυτό. Δεν είναι... Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες. Υπάρχουν διαδικασίες. Προδιαγραφές λοιπόν για να χτίσουμε και να στήσουμε ένα ωραίο μπουφέ με τις ανάλογες θερμοκρασίες, τις υγρασίες που πρέπει να έχουμε για να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον πελάτη. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπα πριν, είχαμε μια παρουσίαση με την Ήπειρο και είπα ότι εμείς παρουσιάσαμε πίτες αλλά με νιούτ. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Ένα ωραίο ζυμαράκι, το έχεις στο ψυγείο. Άμεσα. Άμεσα. Το ανοίγεις, μια ωραία γέμιση ή στην πλάκα. Όλη η επιτυχία εκείνη με το που το έχουμε μπροστά, να ακούσουμε την τραγανότητα. Έτσι, έτσι. Με το που το κόψει ο πελάτης, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Έτσι. Και η μεγαλύτερη επιβράβευση για κάθε σεφ. Δηλαδή, αυτό αν το καταφέρουμε σαν Έλληνες σεφ, εγώ θεωρώ ότι θα κάνουμε τη διαφορά. Είμαι σίγουρος, γιατί η πίτα έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Γιατί η πίτα. Το ζυμάρι. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους, έχει πάρα πολλές εκδοχές και. Έκειται στη φαντασία του κάθε επαγγελματία το πού μπορεί να το φτάσει. Έτσι. Και μέχρι πού μπορεί να το φτάσει και τι μπορεί να κάνει. Ωραία, άρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, να γίνει μάλιστα. Ένα ρεδιξιόν, έτσι, να κατέβει μάλιστα, και τα λοιπά. Να πλασάρει. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για άλλα προϊόντα. Έχουμε κοντά μας την κυρία. Καλώς ήρθατε καταρχήν και συγγνώμη. Θα μας πείτε και το όνομά σας, γιατί δεν πρόλαβα. Ναι, ναι, δεν πρόλαβα. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε καταρχήν. Έχετε κάποια ωραία προϊόντα από ό,τι μου είπατε. Είναι έχουμε. Κοντά μας. Τα έχουμε εδώ. Είναι κάτω. Δεν είναι εδώ πάνω. Okay. Μπροστά σας. Ορίστε. Εγώ λέγομαι Σιμοπούλου Νικολέτα. Λίγο πιο κοντά. Ναι, ναι. Είμαι η Σιμοπούλου Νικολέτα και είμαι από το... Είμαι στο κομμάτι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο διάδρομο D, και έχουμε τα προϊόντα, την εταιρεία Νέα Μαγιονέζα. Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη και έχουμε ένα εργαστήριο στο οποίο παράγουμε μαγιονέζα και διάφορες σως με βάση τη μαγιονέζα. Εκεί ο κύριος, μπράβο, έπιασε κάποια από τα προϊόντα. Ωραία, το φέρνει ο κύριος Καρούμπας. Ωραία, ναι. Ξεκινήσαμε το 2017 και έχουμε συναντήσει πολλές δυσκολίες. Αυτό έχω να πω. Αλλά δεν πτωούμαστε. Μάλιστα. Έχουμε δει ότι τα προϊόντα μας αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο σε όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε να τα προωθήσουμε
Τα συγκεκριμένα που κρατάτε είναι η κοκτέιλ σος. Κοκτέιλ, αυτή η παραδοσιακή, όλοι την ξέρουμε. Αυτή η πολύ παραδοσιακή γεύση. Η οποία είναι μαγιονέζα, η οποία έχει μέσα τσίλι σος και δίνει μια γλυκοπικάντικη γεύση. Και η άλλη που κρατάτε είναι η βίγκανη μαγιονέζα, η οποία αντί για αυγό έχει γάλα σόγιας και δίνει μια διαφορετική έτσι, μαγιονέζα βίγκαν από αυτές γενικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Έγινε μετά, βγάλαμε αυτό το προϊόν μετά από ζήτηση του κοινού. Σημαντική η βίγκαν, γιατί πλέον η φυτική διατροφή, το γνωρίζουμε όλοι, ότι μπαίνει σταδιακά και σιωπηρά, αλλά σταθερά. Ναι. Και παίρνει μια, έχει το κοινό ένα μερίδιο αγοράς μεγάλο, θα έλεγα, στο κομμάτι της γαστρονομίας. Άρα, έτσι είναι. Συνδυασμός της μαγιονέζας βίγκαν με όλα αυτά είναι ό,τι καλύτερο. Και να πω ότι τα προϊόντα μας, πέρα από τις γυάλινες συσκευασίες που είναι για τα παντοπολία, κρεοπολία και γενικά για πιο premium καταστήματα, δεν θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, βγαίνουν και σε επαγγελματικές συσκευασίες για το χώρο της εστίασης. Στο χώρο της χορέκας, το πούμε, ναι, με ναι, άλλες ναι. συσκευασίες. Και πλαστική κουβάδες, μια, τάπερ. Μια άλλη τιμολογιακή, ας το πούμε, πολιτική που έχετε. Ναι. Στη χορέκα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Άλλες τιμές είναι στη χορέκα, άλλες τιμές είναι στο βάζο. Γενικά είμαστε μέσα στις τιμές της αγοράς. Αξίζει να έρθετε να μας επισκεφτείτε και να δοκιμάσετε και βεβαίως, τα προϊόντα μας. Και αυτό που έλεγε πριν ο προηγούμενος σεφ για τους παρακοκευτέδες. Ο σεφ, ο δημιουργός. Εγώ σκεφτόμουν ότι το τυπάκι εδώ σε αυτή την περίπτωση θα ταιριάζει πάρα πολύ. Ποιο τυπάκι απ' όλα? Για τους πανακοκευτέδες. Το κοκτέιλ. Θα προτιμούσα το αγιολί, που είναι κάτω. Θα το δούμε λίγο. Θα το δούμε. Αγιολί. Θα το πρότεινα. Δηλαδή, αγιολί σε σκορδαλάς. Στους πανακοκευτέδες. Είναι στους πανακοκευτέδες. Σπάρακι, ναι. Σπαράκι, είπατε. Σπαράκι, ναι. Σπαράκι. Μπορεί να τέριαζε επίσης. Ταιριάζει, θα τέριαζε. Είναι μαγιονέζα που έχει μέσα σκόρδο και διάφορα πιπέρια. Μια σκορδαλιά αγιολί στα γαλλικά. Πιο ανάλαφρη. Πιο ανάλαφρη. Ωραία, ωραία. Αυτά από μένα. Άλλες. Λοιπόν, κυρία Σύση, έχετε το λόγο. Είμαστε στη διάθεσή σας, είπαμε. Ένα λεπτό. Έχετε να κάνετε μια ερώτηση. Όχι ερώτηση. Τρία θα πάνε. Δήλωση. Που δήλωση. Άκουσα το αγιολί. Το αγιολί είναι και ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, την οδό Νίκης επάνω. Μου θύμισε το αγιολί. Το ναι, οποίο το υποστηρίζετε κατάλληλα. Το οποίο το υποστηρίζω για την αδερφική μου φίλη. Εντάξει. Α, γι' αυτό ήθελα να τα κάνετε. Είναι καλό εστιατόριο, όντως. Οκ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε λεκτικά, ας το πούμε, πόσες συσκευασίες που... Έχουμε 8 προϊόντα, 8 προϊόντα. Που βγαίνουν στο βάζο, που είναι για τα παντοπολία, κρεοπολία και για τα ντελικατέσεν καταστήματα. Και έχουμε 9 κωδικούς, 9 προϊόντα που είναι για την εστίαση. Έχουμε ένα επιπλέον προϊόν, το οποίο είναι ένα μάγιο ντρέσινγκ, που έχει 27% ηλιέλαιο, είναι πιο ελαφρύ, όχι τόσο στη δομή του, όσο στη γεύση του. Ναι. Γιατί βοηθάει έτσι τους σεφ να φτιάξουν τις δικές τους παρασκευές σε μετέπειτα σος. Μας κάνετε καλύτερος για τη υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Εμείς για πολλές φορές δουλεύουμε. Για να διευκολύνουμε μας απαγορεύει πολλές φορές να δημιουργήσουμε πράγματα λόγω της, των προδιαγραφών και της διαδικασίας ναι, που ζητάνε. Ισχύει, ισχύει. Ισχύει αυτό και δεν σας κρύβω ότι έχουμε γίνει καλύτεροι οι σεφ στο κομμάτι της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Δηλαδή όλοι πλέον προσέχουμε πολλά πράγματα. Ίσως πριν το 2000, πριν το 2004 μάλλον και μετά, εντάξει, ήμασταν όλοι λίγο αφελείς. Δηλαδή σαν ξύλο κόβαμε τα πάντα. Από το 2000 και μετά όμως γίνανε κανόνες, γίνανε προδιαγραφές. Υπήρχε ο ΕΦΕΤ που έχει δημιουργήσει αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Συνεργαστήκαμε μαζί, ήδη πρόσφατα συνεργαστήκαμε το μαγειρεύουμε χωρίς αλάτι. Δηλαδή ένα σλόγαν που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Άρα όλα αυτά, ξέρετε, είναι εξέλιξη και θεωρώ ότι πρέπει να την παρακολουθούμε και να είμαστε δίπλα, γιατί πάντα δημιουργούνται και ευκαιρίες με τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την... Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κερκή. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Κλεάνθης. Είμαι από την Κερκίνη Σερών. Κερκίνη, λοιπόν. Μια ιστορία εδώ πέρα, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει μύθος εκεί ή είναι πραγματικότητα αυτά που ακούμε? Για τα προϊόντα, λέω. Εννοείται πως είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Είμαστε μια οικογενειακή κάθετη μονάδα. Έχουμε δικά μας βουβάλια.
και ασχολούμαστε με κρεατοσκευάσματα, αλαντικά, βουβαλίσια, τα οποία τα παράγουμε εμείς μόνοι μας. Είμαστε με το βουβάλι, ασχολούμαστε το 2002. Το βουβάλι, λοιπόν, είναι ένα προϊόν μοναδικό, έτσι, στο είδος του. Έτσι. Και εξαιρετικό. Και εξαιρετικό σαν προϊόν. Το έχω γευτεί, έχω επισκεφτεί την Κερκίνη, γνωρίζω την περιοχή. Έχει πολλά παράγωγα, έτσι, έχει... Ακριβώς, έχει και το γάλα που είναι πολύ πλούσιο. Ωραία. Το βρίσκουμε και σε πολλές άλλες παραλλαγές, έτσι. Το βρίσκουμε σε κρεατοσκευάσματα, το κάνουν, δηλαδή ωραία λουκάνικα. Εμείς έχουμε πολλές συνταγές με λουκάνικα. Πάρα πολλές. Με πράσο, με ρίγανη, με γραβιέρα. Έχουμε καβουρμά που είναι... Το καβουρμά είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι το νούμερο. Το προτείνουμε να ξέρετε στα πρωινά εμείς, σεφ. Με ιδιαίτερα αυγά, ας το πούμε, που κάνουμε. Και όπως αναφερθήκατε πριν στην υγιεινή των τροφίμων, το βουβάλι σαν κρέας είναι πολύ θρεπτικό. Ακριβώς. Έχει πολύ πρωτεΐνη, πολύ σίδηρο, πολύ χαμηλά χοληστερίνη, πολύ χαμηλά και τα λιπαρά του. Άρα όλα αυτά παίζουν ρόλο και η διατροφή που κάνουν τα βουβάλια, έτσι. Δηλαδή το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει σπιρουλίνα στην περιοχή. Ένα προϊόν που είναι εξαιρετικό όσον αφορά τη φυτική διατροφή, αλλά και τις φαρμακευτικές ιδιότητες που έχει σαν προϊόν. Άρα όλα αυτά βοηθάνε να έχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σαν κρέας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και εμείς είμαστε κάθε τη μονάδα. Δηλαδή, με δικές μας τροφές ταΐζουμε τα δικά μας ζώα, τα οποία εμείς οι ίδιοι πάλι θα τα επεξεργαστούμε στο εργαστήριό μας και θα βγάλουμε το δικό μας σαλάμι. Και αλατικά, μπράβο, δεν το είπαμε πριν. Και αλατικά έχουμε. Και αλατικά, ναι. Εξαιρετικά. Ναι, ναι. Μοναδικά. Εγώ θα χαρακτήριζα δηλαδή το κομμάτι αυτό με το βουβάλι μοναδικό σαν προϊόν. Εμείς σταδιακά το προωθούμε με την καλή έννοια, έτσι, να δημιουργήσουμε σεφ αρκετές καλές γεύσεις με το προϊόν αυτό, έτσι, το βουβάλι. Το βουβάλι ο κρέας, μάλιστα. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως επίσης και είναι μια εναλλακτική μορφή συνταγών. Να παρουσιάσουμε σε ένα μενού θα αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο εκεί για αυτό. Ακριβώς. Δεν είναι συνηθισμένο και ο κόσμος το γνωρίζει σταδιακά και το δοκιμάζει. Το μαθαίνει δηλαδή. Ακόμη και σήμερα υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει για το βουβαλίσιο κρέας, δεν το έχει γευτεί. Είναι διαφορετικό, είναι εξαιρετικό και πολλοί το ψάχνουν και για λόγους διατροφικής αξίας. Άρα θα κλείσουμε με αυτό, με τη διατροφική αξία για μένα σαν προϊόν. Αυτό μετράει, είναι μοναδικό. Αλλά και το γάλα ξέρω ότι έχει, δηλαδή έχουμε δει να δημιουργούν γιαούρτια, παράγωγα από το γάλα, με τυριά κτλ. Έτσι. Ναι, είναι εξαιρετικό σαν προϊόν. Πάντως σας ευχαριστούμε και μας τιμάτε με την παρουσία σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είπατε εξαιρετικά πράγματα. Πιστεύω ότι βοήθησε το κοινό να μάθουν γενικά για τη διατροφή που γίνεται σε αυτή την αγαπημένη μας περιοχή στις Σέρρες. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σεφ, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να συνεχίσει ο σεφ, γιατί οι πρωταγωνιστές σήμερα είναι εδώ, οι δημιουργοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κυρίως πιάτο, μπακαλιάρος αγιορείτικος. Εδώ πέρα, να καταλάβουμε αυτό που είπαμε πριν. Εξαιρετικό, δαμάσκηνα. Τα αρώματα, τα δαμάσκηνα, τα σάχαρα που βγάλανε και πώς μας γλάσαρε τη σάλτσα, τα κρεμμύδια, πώς μας έχει γλασάρει. Έτσι, αυτό που λέμε, η απλότητα μέσα στο... Σε όλο αυτό το στοιχείο. Επίσης, όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί μιλάμε για γλυκά στοιχεία και για ένα μπακαλιάρο, ο οποίος μπακαλιάρος είναι αλμυρός μπακαλιάρος, τον οποίο τον έχουμε εξαλμυρίσει, αλλά πάλι είναι αλμυρός και παστός μπακαλιάρος, έχουμε και κάνουμε την ισορροπία γλυκό με αλμυρό. Άρα λοιπόν, το γλυκόξινο, εμείς το είχαμε πριν, δεν θα μας έρθει αυτό τώρα ακριβώς. Το γλυκόξινο πλέον. Αυτό στη διατροφή μας. Ήταν προηγουμένως η κυρία που ασχολείται με την αρχαία διατροφή. Δηλαδή το δαμάσκηνο στην αρχαία διατροφή ήταν το superfood της εποχής. Και ακόμα είναι και το δαμάσκηνο σαν κατανάλωση και τώρα σκέτο έχει πλούσια θρεπτικά συστατικά και κάνει πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε. Έχουμε βάλει, όπως σας είπα, έχουμε φτιάξει μια υφή από κάτω με πατάτα, με πουρέ πατάτας. Έχουμε βάλει τον μπακαλιάρο να πατήσει από πάνω. Καραμελωμένα κρεμμύδια. Έχουμε καραμελώσει, μάλλον έχουμε γλασάρει τα κρεμμύδια. Για ποιο λόγο τώρα το κάνουμε όλο αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν καθίσουμε, όταν πάει στον πελάτη μπροστά το πιάτο και θέλουμε να φάμε, ο πελάτης να φάει, να μην τον μπεδέψουμε, να μην τον βάλουμε σε μια διαδικασία να κάνει αυτό στις προσμίξεις. Πρέπει εμείς να του δώσουμε
την κάθε μπουκιά να έχει όλα τα υλικά. Αυτό είναι που θέλουμε. Το συνδυασμό λοιπόν. Και αυτό και έχω στήσει πολύ σωστά. Το συνδυασμό των γεύσεων. Για να καταλάβει και να του βγάλει. Ναι, μην υπάρχει αυτή η αμηχανία που είπα Μάλιστα. πριν. Έτσι, αυτό. Να Άρα εμείς προσπαθούμε να του δέσουμε, να δώσουμε αξία σε όλο το σύνολο του συνδυασμού που κάνουμε. Μάλιστα, εξαιρετικό πιάτο. Βάζουμε τα κρεμμύδια. Food Expo λοιπόν είναι μια εκδήλωση που κάνει η Food Expo τα τελευταία χρόνια και ο στόχος τι είναι. Είναι να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα των ανθρώπων της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, γενικά όσοι ασχολούνται στον χώρο, ας το πούμε, το γεωργικό και όχι μόνο, να αναδείξουμε μέσα από συνταγές, συνδυάζοντας τα τοπικά προϊόντα με την εξαιρετική πρώτη ύλη. Αν είναι βουβάλι, αν είναι ψάρι, αν είναι πουλερικό κτλ. Σεφ, ζωγράφησες. Σεφ, είσαι εξαιρετικός. Πάμε και ένα χειροκρότημα για τον σεφ ακόμα. Ναι, ναι. Μετά αυτό. Στο τέλος. Λοιπόν, συγχαρητήρια, σεφ. Πραγματικά είναι εξαιρετικό το πιάτο. Η πατάτα την κάναμε κύβους. Άρα αυτό που λέγαμε τώρα το δείχνουμε στην πραγματικότητα. Η απλότητα, όχι περίτεχνες καταστάσεις, απλά πράγματα είπαμε. Έχουμε και λίγο το άχυρο, βάζουμε. Και αυτό το άχυρο, έτσι. Το τραγανό μας από πάνω και εδώ. Το άχυρο είπαμε πριν, το είπαμε πάει. Μας συμπληρώσαν αλιμέτ. Ναι. Πάει. Σημασία Ωραία. Έχει να είναι τραγανό. Από εκεί και πέρα στο πούμε όπως θέλουμε. Εξαιρετικό πιάτο. Μπράβο, σεφ. Λοιπόν, πάλι και σε εδώ με ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Να είστε καλά. Βάζουμε Θανάση, συνεχίζουμε, έτσι. Θα μου επιτρέψεις να μιλήσω λίγο με τους ανθρώπους της παραγωγής, αν και εσύ βλέπω δημιουργείς πάλι εδώ τώρα, έτσι. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Λακίδες το επιδόρπιο για σήμερα από τη Μακεδονία. Έτσι. Είναι μια συνταγή που προέρχεται από τα βάθη έτσι, της Μικράς Ασίας και έχει μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, ιστορία. Πάμε να μιλήσουμε όμως παράλληλα, σε θα μου επιτρέψεις να μιλήσω με έναν άνθρωπο της πρωτογενή τομέα που μόλις μας ήρθε, η κυρία. Συγγνώμη λίγο, θα σας δώσω το μικρόφωνο τώρα. Εκπροσωπείτε το μέλι, έτσι. Το μέλι, μάλιστα. Το χρυσό, έτσι. Το χρυσό, σωστά. Τον ελληνικό χρυσό. Έτσι θα το χαρακτηρίζω εγώ, ένα θησαυρό που έχει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Που κατά τόπους παίρνει μια ιδιαίτερη αξία ανάλογα την περιοχή, τη γεωγραφική, ας το πούμε, η γεωγραφική περιοχή, τη φύση φυσικά, έτσι, και τα αρωματικά που έχει κάθε περιοχή. Αυτή Έχετε το λόγο. Το μέλη, μάλιστα, όλος δικό σας. Αρχικά ονομάζομαι Αθηνά Μπολανίτη, ο σύζυγος Αθανάσης Σωτηράκογλου. Είμαστε η εταιρεία Άνθημα, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Παράγουμε το μέλι, έχουμε συσκευαστήριο στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, εκεί τυποποιούμε τα προϊόντα. Να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη δυνατότητα και την ευκαιρία που μας δίνει να συμμετέχουμε, γιατί φαντάζομαι όπως και εμείς και κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή χωρίς τη βοήθεια που μας δίνει η Περιφέρεια. Επίσης να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Θρασιβούλου όσον αφορά το δικό μας κομμάτι της μελισσοκομείας. Είναι πάντα δίπλα μας, μας βοηθούν εξαιρετικά. Εκεί φτιάχνουμε κάποιες αναλύσεις, ίσως οι ΣΕΒ γνωρίζουν. Όσον αφορά το μέλι, εξετάζουμε κάποια στοιχεία, τα ζάχαρα και τα λοιπά, την αγωγημότητα, μάλιστα για τη διαστάση. Από εδώ καταλαβαίνουμε αν ένα μέλι είναι γνήσιο, είναι γνήσιο ή έχει παρεμβολές. Και όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει. Διακινούμε τα προϊόντα, κάνουμε κάποια μικρά βήματα για εξαγωγές. Καλό είναι να βγει και προς τα έξω, γιατί η Ελλάδα λίγο πολύ γνωρίζει τα προϊόντα και τις διάφορες ανθοφορίες που υπάρχουν. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε τα κλασικά, το πευκόμελο, καστανόμελο, βελανιδιάς, κάποια δασόμελα, κάποια ανθόμελα. Στις άλλες περιοχές υπάρχουν άλλα μέλια, ναι. Σημαντικά πράγματα μας λέτε για το μέλι. Και ναι, θεωρώ ότι έχετε κάποιες κατηγορίες που είναι εξαιρετικά σαν γεύση, που πάει σε διαφορετικές, ας το πούμε, ενότητες όταν κάνουμε μαγειρέματα. Πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά, να πω ότι και ό,τι μας δίνει η μέλισσα είναι ό,τι πιο φυσικό υπάρχει. Και μαζί με άλλες, με την πρόπολη, με τη γύρι, με το βασιλικό πολιτό, όλα αυτά. Καλό είναι να τρώει ο κάθε καταναλωτής μέλι. Άφοβα, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Το έχει πει και ο Ιπποκράτης αυτό, έτσι, δεν το λέμε εμείς σήμερα.
Δηλαδή δεν θα βρούμε εμείς το φεγγάρι, το έχουν βρει άλλοι πριν από εμάς. Άρα είναι ένα σημαντικό προϊόν γενικά στην Ελλάδα. Πάντως συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην έκθεση σε όλους. Καλές συνεργασίες. Θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέπεις. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Τι μέλη θα μας πρότεινε να βάλουμε ως φυλακίτες? Πάμε λοιπόν με την ευκαιρία. Πρόταση λοιπόν. Τι μέλη? Να το. Είναι μέλη? Μέλη Βελανιδιάς. Βελανιδιάς. Εξαιρετικό σεφ. Και ιδιαίτερο. Βελανιδιά, έτσι. Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να συνεχίσω μέχρι να στήσεις. Φυσικά, μέχρι να στήσουμε το επόμενο, φυσικά. Θα με περιμένει, κυρία. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Θα σηκωθώ εγώ. Ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερο. Όπως αισθάνεστε καλύτερα. Λοιπόν, εσείς από ό,τι βλέπω έχετε ένα ωραίο προϊόν εκεί πέρα, έτσι. Ακριβώς. Γιατί το κρύβετε? Για να το βγάλω μετά. Σας το κρατάω εγώ. Το καλό πράγμα είναι. Μπουράτα, αργή να λοιπόν. Γίνει, καθίστε τώρα από την Ιταλία, μας έρχεστε από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Μπουράτα. Ναι. Βουβαλινό. Μπουράτα ελληνική. Με ελληνικό γάλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση. Ονομάζομαι Μπέκα Αθηνά. Είμαι η επόμενη γενιά. Ο αδερφός μου και εγώ στην ουσία. Η επιχείρηση είναι από το 2005. Ονομάζεται οικογένεια Μπέκα. Και είναι με βάση το βουβαλινό, το γάλα, όλα μας τα προϊόντα. Έχουμε και retail και χορέκα συσκευασίες. Αυτό το έχετε στη μορφή του νερού ή, και σε, ή όχι? Η μπουράτα είναι σε μορφή άλμης, ναι. Άλμης, έτσι. Ναι, ναι, okay. Ακριβώς. Υπάρχει και η μοτζαρέλα και το μποκοτσίνι και η στρατσιατέλα. Καθίστε τώρα, πάμε στην Ιταλία τώρα. Ελληνικές ονομασίες γιατί δεν κάνετε? Δεν πουλάει. Η ελληνικότητα είπαμε ότι πουλάει λίγο. Ναι, γενικότερα η μοτζαρέλα είναι ένα από προϊόν. Αξινό, okay. Ναι, αλλά είναι pop, ένα πολύ συγκεκριμένο είδος. Οπότε εμείς την έχουμε ονομάσει μοτζαρέλα την Γκρέκα. Α, μάλιστα. Δεν το είδα αυτό. Με συγχωρείτε. Α, το έχετε κάνει. Okay. Ακριβώς. Για να έχουμε ελληνικότητα λίγο μέσα. Πρέπει να το πουλάμε την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Σίγουρα. Απλά για να καταλάβει κι ο άλλος τι πάω να πουλήσω, πρέπει να κρατήσουμε ένα στοιχείο. Πώς ξεκινήσατε, έτσι, γνωρίζατε το κομμάτι της γαλακτοκομικής γενικά ή έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό ή εδώ? Εγώ... Δηλαδή όλα αυτά γίνονται με γνώσεις. Δεν βγαίνουν ξαφνικά. Ο πατέρας μου ξεκίνησε, ήταν κτηνοτρόφος. Α, προέρχεστε. Ναι, λοιπόν. Ακριβώς. Μετά το 5 αποφάσισε να πάρει ένα βήμα παρακάτω. Τελείωσε κτηροκομεία, έμαθε πώς να κάνει πράγματα. Εγώ είμαι στο τελευταίο έτος, τεχνολογία τροφίμων. Ακόμα σπουδάζω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Είναι συνειδητοπόροι μας οι τεχνολόγοι τροφίμων των ΣΕΦ. Δηλαδή, πολλά πράγματα μην νομίζετε ότι και εμείς τα γνωρίζουμε επιστημονικά, ας το πούμε. Άρα, πρέπει να συμβουλευτούμε με τον τεχνολόγο τροφίμων για κάθε συνταγή που θα σταθεροποιήσουμε και κάποιο υλικό καινούργιο που θα βάλουμε. Σωστά. Και ο αδερφός μου έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει τελειώσει κι αυτός. Είναι ενεργός στην επιχείρηση. Λοιπόν, άρα έχουμε την μπουράτα, είπαμε. Το άλλο προϊόν είναι? Έχουμε πολλά προϊόντα. Ξεκινάμε δηλαδή από το γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, αυτά, αυτά μας ενδιαφέρουν. Αριάννη, κεφίρ, καζάντιπί. Καζάντιπί. Πολύ ωραίο. Ναι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πάντως, πραγματικά είναι σαν προϊόν, το έχω γευτεί. Το έχω γευτεί πριν αρκετό καιρό και έχει μια ιδιαιτερότητα. Και αυτό το χαρακτήρα που ξεχωρίζει είναι το βουβάλι, δηλαδή να έχεις τη γεύση του γάλακτος για να το γευτείς κατάλληλα. Πάντως, συγχαρητήρια. Σας εύχομαι ολόψυχα και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα και ο Σεφ, ο Κώστας και τα λοιπά. Αλλά δημιουργεί τώρα, το βλέπετε. Δημιουργεί με το μέλι σας τώρα. Ο κάμεραμαν που είναι. Σεφ, τι γίνεται? Συγγνώμη κιόλας για την διακοπή. Περιχύνουμε λοιπόν με το μέλι, τα αλακίτες, έτσι, με μια άλλη μορφή. Όχι, έτσι. Εδώ μας στέλνει η κυρία Σίση, βλέπεις. Πάμε ένα χειροκρότημα στο τέλος για το ΣΕΦ. Είναι το τελευταίο πιάτο που κάνουμε από την Κεντρική Μακεδονία. Θα κλείσουμε μαζί. Άρα το προτείνετε για πολλές συνταγές κιόλας, έτσι, τα προϊόντα αυτά. Σωστά, σωστά. Άρα θα αντικαταστήσουμε λίγο τους φίλους μας τους Ιταλούς, έτσι. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να στηρίζουμε και την εδώ. Ελλάδα. Εμάς, όπου όταν πηγαίναμε σε συνέδρια και τα λοιπά, παρευρισκόμασταν. Εσείς δεν έχετε τίποτα, εμείς έχουμε αυτό, έχουμε αυτοκίνητα κτλ. Τώρα αρχίζουμε, βλέπουμε,
βγαίνουμε ακριβώς, με σταθερή, ας το πούμε. Έχουμε και δικό μας δίκτυο διανομών εδώ στην Αθήνα, τέλεια, εδώ και 3 χρόνια, οπότε το παλεύουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Και χάρηκα πολύ πάρα πολύ που σας γνώρισα και ειδικά τις ΣΕΡΕΣ, τις αγαπάμε εμείς αρκετά οι ΣΕΦ. Έχουμε κάνει και εμείς τις προσπάθειά μας πριν από λίγα χρόνια με την μπουγάτσα που κάναμε το βραβείο Guinness και όλο αυτό το γαστρονομικό, ας το πούμε, γίγνεσθε στις ΣΕΡΕΣ. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει και να μας δει στο περίπτερό μας. Το περίπτερό σας είναι στο Κεντρικής Μακεδονίας, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, okay, ναι, ναι. Ευχαριστώ, ωραία, πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεφ. Τελειώσαμε αυτό. Θα κλείσουμε και με μια συνομιλία που θα έχουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη. Σεφ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνταγή. Χαρά μας. Τελειώσατε. Χαρά μας. Δεν μπορούμε να φάμε όμως δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Okay. Εδώ τα χαλάμε τώρα, βλέπεις, κατάλαβες τι γίνεται. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Σεφ και μετά θα κλείσουμε μαζί. Βεβαίως. Σεφ, για πες μας πώς είδες από την οπτική γωνιά του Σεφ. Έτσι, εμείς βλέπουμε μια οπτική γωνιά, συγκεκριμένα πράγματα. Και όλοι μας λένε ότι βιαζόστε και τα λοιπά. Και όμως εμείς έχουμε αντιληφθεί την αξία και του προϊόντος. Όχι, έχει να κάνει η απλότητα, είναι το α και το ω. Και είναι το, η απλότητα μας δίνει την πιο έντονη γεύση. Έτσι. Αυτό, τα στοιχεία που θα βάλουμε. Δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται πολλά μπερδέματα. Ακριβώς. Και νομίζω συνταγές αυτό θα πούμε. Και το είδα στηριζόμενοι σου... στην δηλαδή, παράδοση. Έτσι. Με εξέπληξε, ας το πούμε, γενικά όλες τις παρασκευές που έκανε σήμερα. Και τα σπαράκια που σε κεφτέ, και το μπακαλάρο, και τους τελευταίους. Όπως και οι λακκίτες είναι πιθάλι κουμάδες. Με την προσθήκη έχουν μέσα ούζο ή τσίπουρο. Ή τσίπουρο. Με γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο. Εγώ είμαι από Βόλο. Πίνω με γλυκάνισο. Η καταγωγή μου είναι από Βόλο εμένα. Άρα το θέλω. Λοιπόν, θα κλείσουμε μαζί. Αφού προηγουμένως σας ευχαριστήσουμε όλους για που μας παρακολουθήσατε για αυτό το ωραίο ταξίδι που κάναμε στην Κεντρική Μακεδονία. Να σας ευχαριστήσουμε για τις εξαιρετικές συνταγές. Καλά μας. Να σας προσκαλέσουμε όποτε είστε στην πόλη μας. Φαντάζομαι ανεβαίνετε συχνά. Φυσικά. Είστε προσκεκλημένος δικός μου προσωπικά αλλά και της περιφέρειας να συζητήσουμε τέτοιες δράσεις και άλλες πολλές, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς και το προσπαθούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να πάει πολύ καλά η έκθεση, καλές συνεργασίες, ο καιρός να μας βοηθήσει, γιατί λίγο λένε ορισμένα πράγματα, φοβάμαι φοβηθεί ο κόσμος, ο καιρός να βοηθήσει και να αφήσουμε την πανδημία πίσω μας και να συνεχίσουμε δυναμικά εκεί από εκεί που το αφήσαμε το 2019, που έτσι φαίνεται ότι πηγαίνει. Τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, να έχετε καλές πωλήσεις. Πολλές θα το έλεγα B2B συναντήσεις, να αναπτύξετε και το προϊόν σας.